χθες το βράδυ στην Λέμεσο. Ναι. Αντικρίσατε μπροστά σας τους ληστές. Μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε, εξηγήστε μας. Να σας εξηγήσω αμέσως. Εγώ είστε σπίτι μου που τις 5-5.30. Έτσι συνηθίζω να έρχομαι πάντα φυσικά. Δεν ήταν τυχαίο. Έκατσα, έφαγα κατά τις 8 περίπου, μπορεί να ήταν και παρά 10, έπεσα στο υπνοδωμάτιο μου. Και έμεινε η κυρία μου στην τηλεόραση, ως η ώρα 11. Μετά ήρθε η κυρία μου και έπεσε και εκείνη. Η ώρα 2 ακούσαμε ένα δρομακτικό θόρυβο πολλά μεγάλο. Μάλιστα. Τον οποίο καλή μου εξύπνησε η κυρία μου. Καλή μου, μα τόσο θόρυβος που ακούγεται είναι αμπόνι. Η απάντηση που της έδωσα εγώ, καλό το είσαι, ενώ όπως την πόμπα, λέω, είσαι μπόμπα το πράγμα. Και έρθαμε, έρθαμε κοντά μας, είμαι στο παρατήρι μου, λέω, είσαι έτσι, τόσο θόρυβος. Σηκώθηκα πάνω. Σηκώνοντας πάνω, η πόρτα του υπνοδωματίου μου ανοιχτή και δύο κουκουλοφόροι με γάντια, με κουκούλες, με ρούχα στρατιωτικά, με παπούτσα μεγάλα στρατιωτικά. Εγώ δεν ξέρω γιατί τα έχασα σε έτσι ηλικία, 70 χρονών, αλλά είπα τους, είναι μωρέ κοπέλια λόγους, είναι που θέλετε, τα ριάλια σου λέω. Θέλω τους, μα ποια ριάλια μου. Εμείς είμαστε δύο πλάσματα μεγάλα, όπως μας θωρείτε, συνταξιούχα. Να που πιάνουμε και να που κρατούμε. Τα ριάλια σου, λαλί μου, καείς πολλά. Λαλό της γυναίκας μου, γιατί σηκώστηκε και η γυναίκα μου. Λαλό της γυναίκας μου, πιάσ' το παντελόνι που είχαμε πάει στην καρέκλα και δώσ' τους τα ριάλια. Έφκαλεν, έωκεν τους τα λεφτά. Και λαλί ο ένας του άλλου, φέξε με το τηλέφωνο σου, γιατί έπαιξα την 5 ευρώ χάμε έτοιμα από τους τα αιτία, γιατί μες τα λεφτά και ήταν ούτε μέσα σε πορτοφόλι, ούτε τίποτε ήταν μέσα στην τσέπη. Λαλί του ο ένας του άλλου, φέξε με το τηλέφωνο σου, λαλί του, και αν τα είδες, γιατί για τα 5 ευρώ κοιτάνε τα. Και εδώ έκαμε τους τα λεφτά, εξεβήκασαν που την κάμαρη έξω, λαλού μας μεν τηλεφωνήσετε να περάσουν σε 10 λεπτά. Ούτε φωνάψετε. Αυτά. Ευχαριστώ. Μάλιστα, δηλαδή ήταν Κύπροι από ό,τι έχω αντιληφθεί από την περιγραφή οι κουκλοφόροι. Ναι, καθαρό σον. Προκάλεσαν άλλες ζημιές στο σπίτι. Η ζημιά που προκαλέσες είναι ένα σήμα. Τι είπα σε ένα παράθυρο το οποίο καλά είναι ένα από τον το αλαμίνιο και μπήκα μέσα. Μάλιστα, αλλά η ψυχραιμία σας... δεν έχει καμία ζημιά. Μάλιστα, η ψυχραιμία θεωρώ που δείξατε ήταν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συγγνώμη. Λέω, η ψυχραιμία που δείξατε στο χειρισμό της υπόθεσης ήταν πολύ καλή. Ναι. Και μετά, όταν τους εδώκαμε τα λεφτά, τα χρυσαβικά σας. Όταν εσυγουρευτήκασαν πάνω στα λεφτά, παραδείγματος χάρη. Α, τα πήραν και έφυγαν χωρίς να ζητούν επιπλέον. Μάλιστα. Όχι, ζητήσαν τα χρυσαφικά. Α, ζητήσαν τα χρυσαφικά, ναι. Όταν επήρασαν τα λεφτά και μετά, ναι. Ζητήσαν μας τα χρυσαφικά και είπα τους εγώ, εμείς είμαστε πρόσφυγες 70 χρονών. Πλάντα τα μεγάλα, έφυγαμε από το χωρκό μας, άφηκα τον να νοηθεί εν καθαρόν, αφού είμαστε πρόσφυγες, τα χρυσαφικά που τα έβραμε εμείς. Μάλιστα. Εκείταξε που πάνω από το αρμάρι. Ένιβρε και φύγει. Α, επέμενε, κοίταξε και ο ίδιος για να εντοπίσει τα χρυσαφικά, μάλιστα. Ναι, κοίταξε που πάνω από τα αρμάρι. Έβαλε μας και βγάλαμε δύο κομμωτίνα που ήταν τα ρούχα μέσα, ένιχε μέσα και φύγει. Δηλαδή, έμειναν αρκετή ώρα, ήταν ψύχρεμοι, δεν τους προβλημάτισε το γεγονός ότι μπορεί να πάσα. Ήταν άνετοι. Στιγμή να έρθει η αστυνομία ή να τους αντιληφθεί κάποιος. Ήταν άνετοι. Ήταν άνετοι. Ναι, άνετοι, ήταν. Να μην προχωρώ παραπάνω. Μάλιστα, όχι, μείνετε εδώ. Η αστυνομία ήρθε εκεί στη συνέχεια, εντόπισε κάτι μέχρι τώρα ή τίποτα. Είδε το χτύπο πάει στην πρώτη, την κλωτσιά να πούμε γιατί το τούτον είδε τον πυλόν και χαμέ που στέκασαν
τα χαρτιά που εμείνας είναι να πούμε κάτι τηλέφωνα που είχα γραμμένα που τα εσύραμε χαμέ και το πενταρούι που τα χαμέ. Μάλιστα. Αυτά. Αλλά δεν έχετε οποιαδήποτε πληροφόρηση από την αστυνομία ότι έχει εντοπίσει οποιουσδήποτε ύποπτους. Όχι. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Μιλούμε. Θα έχουμε σε λίγο την αστυνομία, θα την ρωτήσουμε την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Τυρίμου. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ψυχραιμία σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Κυρία Τυρίμου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκο. Επ' αυτής της ιστορίας βρήκατε κάτι? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα γεγονότα είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο κύριος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε οτιδήποτε όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά έχουν κληθεί αρκετά άτομα στο Λεμεσού, τα οποία και ανακρίνονται και αναμένεται να κληθούν κι άλλα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Ενώ αφάντη παραμένουν και ληστές της τράπεζας. Ακριβώς, ναι. Ούτε από αυτό υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν κληθεί αρκετοί και τους έχουν ληφθεί καταθέσεις και θα κληθούν κι άλλοι. Αξιολογούνται κάποια τεκμήρια τα οποία έχουν ανεβρεθεί και μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη στην πορεία. Αν μπορεί, δεν έχετε κάτι που να σας... Όχι. Δίνει αισιοδοξία. Μπορεί να σχετίζεται και με την προηγούμενη ληστεία που επίσης ήταν μεγάλο το ποσό που άρπαξαν. Είναι κάτι που διερευνάται χωρίς να μπορούμε να πούμε οτιδήποτε με βεβαιότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια στοιχεία που να μας οδηγούν προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κύριε Κυριάκου. Αυτό όμως δεν αποκλεί να βρεθεί οτιδήποτε το οποίο να μας δείξει κάποια κατεύθυνση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα έχουμε και αυτό το κλοπημένο αυτοκίνητο το οποίο πυρπόλησαν κάποιοι. Δεν σχετίζεται, φαντάζομαι, ούτε με ληστείες ούτε με όλα αυτά που ζούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε που να το συνδέει. Όμως αυτό, όπως σας έχω πει, στη διερεύνηση μιας υπόθεσης αρχίζουμε με κάποια δεδομένα τα οποία έχουμε. Στην πορεία μπορεί να προκύψει οτιδήποτε το οποίο να το συνδέει είτε με άλλες υποθέσεις είτε να μας κατευθύνει προς κάποια κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε καταγγελθεί χθες ως σκλοπημαίο. Εντοπίστηκε γύρω στις 10:40 χθες το βράδυ να φλέγεται σε χωματόδρομο σε περιοχή της Λευκωσίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κατάντησε τη φωτιά από την οποία το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός και διαφάνηκε ότι είναι το αυτοκίνητο το οποίο νωρίς χθες είχε καταγγελθεί ως σκλοπημαίο. Όμως όλα τα ενδεχόμενα διερευνούνται γιατί ίσως να έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια εγκληματική ενέργεια και γι' αυτό ίσως να είναι και ο λόγος ο οποίος το έχουν κάψει. Χωρίς βέβαια να είμαστε βέβαιοι. Ευχαριστούμε, κύριε Τυρίμου. Να είστε καλά. Σε λίγο θα πάμε στον κύριο Μωυσέο σε ένα λεπτό, γιατί από ό,τι φαίνεται κλειδώνει στα 2.000 η κοινωνική σύνταξη. Θα μας τα πει σε ένα λεπτό ο κύριος Μωυσέος. Πάμε να δούμε τις καταγγελίες του ΑΚΕΛ στο Γενικό Εισαγγελέα για το νέο οικονομικό σκάνδαλο. Και οι καταγγελίες αυτές εξαγρίωσαν και τους κατόχους αξιογράφων. Δημήτρη Μανουσάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κύριε Σιχήρη. Πρόκειται για πολύ σημαντικές καταγγελίες. Καταρχήν, να πούμε ότι η συνάντηση διήρκησε περίπου 35 λεπτά μεταξύ της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ υπό τον Γενικό Γραμματέα Άνδρο Κυπριανού και του Γενικού Εισαγγελέα, του κυρίου Κλειρίδη. Να πούμε ότι ο κύριος Κυπριανού αμέσως μετά τη συνάντηση ανέφερε ότι τα στοιχεία που παρέδωσε είναι αποτέλεσμα έρευνας που έγινε ιδιαίτερα από την βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου με μια μεγάλη ομάδα συνεργατών. Παραδώσαμε, είπε χαρακτηριστικά στο Γενικό Εισαγγελέα, τα στοιχεία που συλλέξαμε καθώς και τις αναλύσεις σε σχέση με το πώς χρήματα των καταθετών, των μετόχων και κατόχων αξιογράφων της Λαϊκής Τράπεζας διοχετεύονταν σε περίεργα δάνεια και επενδύσεις. Είπε ο κ. Κυπριανού, προσθέτοντας πως τα θέματα αυτά τα έχουν αναδείξει μέσω σειράς επιστολών και άλλων παρεμβάσεων προς την νομική υπηρεσία, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιογράφης, η οποία ήταν παρούσα στη συνάντηση, τιμόκας καθώς και προς ξένες εποπτικές αρχές όπως η Εποπτική Αρχή Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών της Γερμανίας BaFin και το Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Νικήτα ανέφερε πως στο Γενικό Εισαγγελέα το ΑΚΕΛ παρέδωσε ολοκληρωμένη μελέτη καθώς και όλα τα στοιχεία που περιήλθαν στην αντίληψή τους σε σχέση με τα δήθεν δομημένα επενδυτικά προϊόντα Γερμανικής Τράπεζας που χρησιμοποιούσε η Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα για να επενδύει σε μετοχές της ίδιας της Μαρφίν Λαϊκής και εταιριών του ομίλου Μαρφίν Investment Group όπως η Υγεία και η Δέλτα Singular. Παρουσιάσαμε, είπε στο Γενικό Εισαγγελέα, ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ στελεχών της Μαρφίν Λαϊκής και της Γερμανικής Τράπεζας κατά την περίοδο της έκδοσης των δικαιωμάτων αγοράς προϊόντων
εκτίμησης, δηλαδή right issue, της Μαρφή Λαϊκής Τράπεζας τον Γενάρη και Φεβρουάριο του 2011, με εντολές επένδυσης εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μετοχές της Λαϊκής μέσω των δομημένων προϊόντων της γερμανικής αυτής τράπεζας, καθώς και έγγραφο της ίδιας της Μαρφή Λαϊκής, το οποίο αναφέρεται στις συναλλαγές αυτές ως στρατηγικές. Ο κύριος Κυπριανού δήλωσε στη συνέχεια πως η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα πως κατά την ίδια περίοδο της έκδοσης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της Μαρφή Λαϊκής τον Γενάρη και Φεβρουάρη του 2011, η Μαρφή Λαϊκή παραχωρούσε δάνεια εκατομμυρίων ευρώ για αγορά μετοχών σε εταιρεία του ομίλου Ζολότα και συγκεκριμένα την Τέρα Στάμπιλε, έναν όμιλο, όπως είπε, για τον οποίο η Μαρφή Λαϊκή σχημάτισε προβλέψεις για απώλειες της τάξης περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε άλλους λογαριασμούς με προβληματικές δυνατότητες αποπληρωμής. Κατά την άποψή μας, είπε ο κ. Κυπριανού, αυτές οι πράξεις, πέραν από το ότι δεν συνιστούσαν συνετή τραπεζική πρακτική, πέραν από την κατάχρηση των χρημάτων των καταθετών της τράπεζας, παραπλανούσαν το επενδυτικό κοινό σε σχέση με το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές της Μαρφή Λαϊκή και τα αποτελέσματα της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε στη συνέχεια την ελπίδα ότι οι κυπριακές αρχές θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν και θα αποδώσουν ευθύνες εκεί και όπου ανήκουν. Οι κυπριακές αρχές, είπε, πρέπει να ζητήσουν όπου εμπλέκονται ξένες τράπεζες την ανάκτηση χρημάτων προς όφελος των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. Αυτό έχουμε πράξει και εμείς σε πρόσφατη καταγγελία μας προς τις υποπτικές βρετανικές και γερμανικές αρχές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κυπριανού είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας τους εξουσιοδότησε να πούν ότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ είναι πάρα πολύ υποβοηθητικά στο έργο το οποίο επιτελεί. Νομίζω να ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Βεβαίως, ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ο Γενικός Εισαγγελέας μας έχει εξουσιοδοτήσει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε καταθέσει ως αποτέλεσμα της διερεύνησης είναι πάρα πολύ υποβοηθητικά στο έργο το οποίο επιτελεί. Ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αναλάβει να μελετήσει το όλο ζήτημα και πολύ σύντομα θα πάρει αποφάσεις. Εκτιμάτε ότι οι καταγγελίες σας, κύριε Κυπριανού, μπορούν να στοιχειοδοτήσουν υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως να κινήσουν ποινικές διαδικασίες? Η δική μας άποψη είναι ότι ναι. Όμως αυτό να το αφήσουμε να το κρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Γενικός Εισαγγελέας. Εδώ με τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, τον κύριο Μωυσέως. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, κύριε Μωυσέως. Ευχαριστώ πολύ. Κλειδώνει η κοινωνική.